Πάμε τώρα δυτικά, πάμε στον Ομαλό, πάμε στα Χανιά. Ο κύριος Γιώργος Κουτρούλης, μόνιμος κάτοικος του Ομαλού. Ο Χιονιάς έχει ζώσει κατά κάποιο τρόπο την περιοχή, το έστρωσε για τα καλά με το σκηνικό στην περιοχή του Μαλού να είναι κατάλευκο. Σαν να συνδεόμαστε με τις Άλπεις, εκεί η Αυστρία, εκεί παραπέμπει, κύριε Κουτρούλη, η εικόνα που μας μεταφέρετε. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, τον Μαλό, καλησπέρα σας. Δεν ξέρετε πόσα μηνύματα, επειδή τα ξαναείπαμε πριν από λίγες μέρες, πόσα μηνύματα λάβαμε από τηλεθεατές για σας προσωπικά, για τη σύνδεση που πραγματοποίησαμε. Για πείτε μας λίγο, χιονίζει αυτή τη στιγμή? Χιονίζει αυτή τη στιγμή, μόλις σταμάτησε, χιονίζει λίγο τώρα, πριν λίγο χιόνισε πάρα πολύ. Έχει φτάσει σχεδόν στο ένα μέτρο στο οροπέδιο. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί όμως. Όσο ανοιχτή μπορεί να είναι όταν χιονίζει. Τα μηχανήματα φύγαν λίγο πριν. Ναι. Δεν έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα, απλά είναι εκτός εποχής το χιόνι. Ξέρετε, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, χιονίζει. Η χιονόπτωση θα συνεχιστεί και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το ξημέρωμα που σηκώνεστε, που ξυπνάτε για να πάτε στις εργασίες σας, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πάλι. Η περιφέρεια προσπαθεί να, όσο πιο νωρίς το πρωί να έρθει. Δεν έρχονται πάρα πολύ νωρίς. Σήμερα, ας πούμε, ήρθανε μεσημέρι. Ήταν πολύ το χιόνι που έκανε χθες βράδυ. Αν είναι λίγο το χιόνι, με 9 η ώρα, 10 έχουν φτάσει. Διαχρονικά γνωρίζω αντιμετωπίζει η περιοχή προβλήματα με την υδροδότηση όταν χιονίζει. Είναι έντονο το φαινόμενο αυτές τις μέρες? Αφήνετε τις βρύσεις ανοιχτές που προτείνουν οι αρχές? Όλα παγώνουν εδώ πέρα. Εδώ έχουμε προβλέψει όμως τα πάντα. Όλοι μας στην περιοχή έχουμε προβλέψει. Για τον Λό ειδικά δεν έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε καμία εκτεθειμένη σωλήνα. Όσο για το ρεύμα έχουμε αυτονομίες, αν κοπεί που δεν κόπηκε όμως, η αλήθεια είναι ότι πάνε μια χαρά φέτο. Δεν έχουμε προβλήματα. Προμήθειες προσπαθούμε να έχουμε όσους χρειαζόμαστε. Μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε προβλήματα. Απλά είναι εκτός εποχής το χιόνι. Είναι αυτό που συζητούσα και με τηλεθεατές, με φίλους εκεί στα Νόγια. Όντως έχει τραβήξει αρκετά ο χιονιάς. Ευτυχώς βέβαια ίσως να είμαστε και τυχεροί που δεν έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Στην Κρήτη είναι διαχειρίσιμη. Δεν έχουμε προβλήματα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε προβλήματα. Χιόνι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν καταφέρετε, πόσο μπορεί να φανεί στις κάμερες. Φαίνεται, βέβαια. Είναι ένα μέτρο χιόνι. Ένα μέτρο χιόνι και χιονίζει αυτομάτητα. Είναι ένα μέτρο χιόνι. Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα στον αντιδήμαρχο στα Νόγια. Τι τον ρώτησα, αν κάποιος επιθυμεί να έρθει στην περιοχή σας για το δικό του λόγο. Καλό είναι βέβαια να αποφύγουμε άσκοπες μετακινήσεις, αλλά σε περίπτωση που κάποιος ανέβει, μέχρι σε ποιο σημείο μπορεί, έχει τη δυνατότητα? Έχει τη δυνατότητα να έρθει εδώ πάνω, μέχρι το ξυλόσκαλο. Όλοι οι δρόμοι είναι καθαροί, ήταν τουλάχιστον μέχρι λίγη ώρα. Χρειάζονται αλυσίδες όμως τώρα αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται αλυσίδες. Χρειάζεται αλυσίδες 4x4. Μάλιστα. Τι να πούμε, έχουμε δει άσπρη μέρα, τουλάχιστον στο μέτωπο των καιρικών συνθήκων, μετά από μία περίοδο με πανδημία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι να πούμε. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε και το καλοκαίρι, βέβαια. Δεν είναι ότι ξεχνάμε την περιοχή εκεί όταν περάσει ο χιονιάς και φύγει ο χειμώνας. Λοιπόν,